Τριαντάφυλλε, βλέποντας έτσι τα βουβάλια από μακριά, τι διαφορές έχουν, ας πούμε, από τις αγελάδες, από τους ταύρους, από γενικώς τα αντίστοιχα, τα ομοειδή? Και προχωράμε εμείς. Τα βουβάλια βέβαια είναι στην κατηγορία των βοηδών, αλλά διαφέρει από τις κοινές αελάδες αρκετά πολύ. Καταρχήν... Εσύ είπατε αελάδες? Ναι, αγελάδες. Τις λέτε αελάδες, άκουσα καλά. Αγελάδες. 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 Ναι, εντάξει, ναι. Δηλαδή έχουν διαφορετικό χαρακτήρα. Και ως προς την συμπεριφορά είναι πολύ διαφορετικά. Πιο άγρια? Όχι πιο άγρια. Το βουβάλι, όταν το βουβάλι καταρχήν, κάποτε ήταν άγρια. Αλλά αφού ήρθανε στην εκμετάλλευση του ανθρώπου, σιγά σιγά ημερέψανε. Και σήμερα βρισκόμαστε κοντά στα βουβάλια. Δηλαδή, βρίσκοντας κοντά στα βουβάλια, δεν μπορείς να πεις ότι είναι άγρια. Συμφιλιώνται πολύ εύκολα με τον άνθρωπο. Πόσα βουβάλια εσείς? Πλησιάσω. Ναι, θα πάμε κοντά. Θα πάμε πολύ κοντά. Τι λες, Μαρό? Πόσα βουβάλια εσείς εκτρέφετε? Το κοπάι το δικό μας κυμαίνεται πάνω από 500. Και συνολικά είμαστε 11 βουβαλοτρόφοι, που κυμαίνεται ο αριθμός στα 1450 περίπου. Τι αγαθά δίνουνε? Το γάλα. Το πρώτο και σπουδαίο είναι το γάλα. Το κρέας του. Το κρέας του είναι, δηλαδή, από πλευράς δική μου, που γνωρίζω, είναι υγιεινότατο. Εγώ δεν μπορώ να το συγκρίνω με κανένα άλλο κρέας. Σχετίζεται με το ελαφιού το κρέας. Επειδή έχω δοκιμάσει από ελάφι, δηλαδή σχετίζεται το ίδιο με το ελάφι. Αλλά όταν δεν ξέρει κάποιος, διστάζει. Και επειδή... Πώς το τρως? Ναι, δηλαδή το... Το τρως το βουβάλι, ψητό, το τρως στο όχι, φούρνο. Όχι, στο, βραστό. Μαγειρεμένο. Μαγειρεμένο. Δεν κάθονται. Όχι, εντάξει, είναι πολύ ήσυχα. Πολύ ήσυχα. Σας είπα και προηγουμένως. Είναι, δηλαδή, πολύ εύκολα συμφιλιώνται με τον άνθρωπο. Αρκεί να υπάρχει, να έχει και ο άνθρωπος μια καλή συμπεριφορά απέναντι τους. Πείτε λίγο γιατί... Θέλω να τα πιάσω και δεν έχετε. Θα μου πείτε λίγο για την περιεκτικότητα του γάλατος? Βεβαίως. Το γάλα το βουβαλίσιο δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο γάλα. Τα λιπαρά του βουβαλιού το γάλα κυμαίνεται στα 8 λιπαρά. Συγκρινόμενος με τις αελάδες στα 3,5 περίπου 4. Α, είναι πιο ελαφρύ. Το βουβάλι πιο παχύ είναι. Πιο παχύ το γάλα του. Πιο παχύ. Το βουβαλίσιο γάλα, σου θυμίζω πρόσφατα, δείξαμε πού είναι. Ο Χατζής χρησιμοποιεί βουβαλίσιο γάλα και βούτυρο. Ναι, και εμείς κάνουμε εκμετάλλευση το γάλα τώρα τελευταία. Έχουμε ανοίξει στα χρυσοχώρα σερών, ένα μαγαζί το οποίο γάλα εκμεταλλεύεται. Κάνουμε μπουγάτσες, γιαούρτια, ριζόγαλα και τα γλυκίσματα. Απομακρύνονται, φεύγουν, φοβούνται. Ναι, τώρα βλέπουν, όταν βλέπουν άγνωστο πάντα, αλλά σχετικά δηλαδή είναι ημέρα ζώα. Τα σκουλαρίκια αυτά τι είναι? Τα σκουλαρίκια είναι επισήμαση των ζώων. Ο κωδικός των ζώων. Το νούμερο, τους έχετε και ονόματα? Έχουμε. Δηλαδή, να σας πω και το όνομα. Τώρα, αυτή τη βλέπουμε ασπρομέτωπη. Μπορούμε να την πούμε σακάρα. Σακάρα, δηλαδή σακάρα το άσπρο. Και το ολόμαυρο... Σε τι γλώσσα είναι το σακάρα? Σακάρα, δηλαδή προς την τουρκική γλώσσα. Α, προς την τουρκική. Και το ολόμαυρο, καραμάνα. Καραμάνα. Το καρά είναι το μαύρο. Το καρά είναι το μαύρο, ναι. Καρά. Δηλαδή τον καραμαλί πώς θα τον λέγαμε? Το καραμαλί. Ανάλογα ο καθένας όπως... Μαύρο, μανλής. Όπως θα μπορούσε ο καθένας να το χαρακτηρίσει. Αν γυρίσεις πίσω σου θα συναντήσεις... κοντά σου ήρθε. Ένα βουβάλι. Καλώς. Δεν έρχονται. Είναι μπορεί να μην θέλουν να γίνουν και τηλεστάρ. Όχι, εντάξει. Συμφιλιώνται πολύ εύκολα με οτιδήποτε. Αρκεί δηλαδή η καλή συμπεριφορά. Τι βάρος έχουνε? Βάρος κυμαίνεται από 300 κιλά μέχρι 700 κιλά ζώων βάρος. Αυτά που σφάζουμε... Σαν πιο βαριά τα έβλεπα. Σαν πιο βαριά, κάποτε ήταν πιο βαριά γιατί οι καιρικές συνθήκες ήταν διαφορετικές. Ο υγρότοπος ήταν πλούσιος σε βόσκηση και το υπέρβαρο ήταν αρκετά μεγαλύτερο από σήμερα. Αλλά
Έχουμε έλλειψη τροφής τώρα τελευταία. Για να κάνω μια από δοκίμη. Από το 1969 ξεκίνησε ένα νέο έργο εδώ, δηλαδή ψώματα, αναχώματα, ένα καινούργιο πράγμα που θα είχαν φτιάξει με την προοπτική ότι θα υψώναν τα νερά για να κρατήσουν ως προς τις καλλιέργειες. Λοιπόν, και αυτό ήταν σαν αποτέλεσμα να κάνει μεγάλη ζημιά στην βοβαλοτροφία. Το 1982 λειτουργήσε το σημερινό φράγμα που είναι στο λιθότοπο. Το υψόμετρο νερό ανέβηκε 4,5 με 5 μέτρα ψηλότερα. Κάλυψε όλο τον υγρότοπο, όλη τη βοσκή του βαλιού και με αποτέλεσμα να μην υπάρχει άφθονη τροφή και να μένουν με λιγότερα κιλά. Να ρωτήσω κάτι, ένα βουβάλι πόσα κιλά γάλα βγάζει? Ανάλογα βέβαια στην διατροφή του. Δηλαδή, όπως εκτρέφετε εσείς, δηλαδή, βλέπω εδώ, στο δικό μου κοινό κοπάδι, 3 με 4 κιλά γάλα. Και μία θρεμμένη βουβάλα, δηλαδή αν θα τρέψεις καλύτερα, και 7 Αντρέα, κιλά μπορεί να βγάλει. Στον Αντρέα, εδώ να δεις το Δημητή. Τι λες? Είναι το αλάτι που έχει το δέρμα του ανθρώπου. Όλα τα ζώα αγαπάνε το αλάτι. Το συμπλήρωμα διατροφής τους, τριαντάφυλλα, σωστά τα λέω, ναι. Χρειάζεται και αλάτι κάπου, έτσι. Ναι, τώρα κάποια στιγμή όταν φτάσεις κοντά στο βουβάλι, δηλαδή ακόμη μπορεί να σου γλύψει και το ρούχο και το μπουφάνι. Αν χαμηλώσεις, δηλαδή, θέλει αρμύρα. Έλα. Η αναπαραγωγή τους τώρα. Πόσα χρόνια ζουνε και πόσες φορές μπορούν να γεννήσουν? Ναι, έχουμε μέσα στο κουπάδι και 24 χρονών βουβάλα, η οποία είναι στο Μαντρί και επειδή είναι από τις πρώτες βουβάλες, δηλαδή τα βουβάλια τα απόκτησα εγώ από τον πατέρα μου, είναι μια παλιά κληρονομιά. Και παλιότερα βέβαια είχαμε λιγότερο αριθμό ζώων και τα αρμέγαμε τότε, η καλλιέργεια γινόταν με τα βουβάλια. Τα ζεύουμε στο κάρο και κάποια στιγμή δηλαδή όταν θέλαν αυτά να βρουν την τροφή τους, κολυμπώντας περνούσαν και το στριμώνα. Και να σας πω ότι είναι ο καλύτερος κολυμβητής στο βουβάλι. Δεν ξέρω αν τι εννοείται. Πρώτη φορά κολυμπάει. Ο καλύτερος κολυμβητής είναι το βουβάλι. Μπορεί να περάσει το στριμώνα σε απόσταση 200 μέτρα να πάει να βρει την τροφή του. Γι' αυτό και τα βουβάλια δηλαδή έχουν εξαφανιστεί. Παλιότερα σε όλους τους ουροτόπους υπήρχαν βουβάλια. Σε τι καιρικές συνθήκες αντέχουν? Καιρικές συνθήκες, δεν ξέρω. Με αυτό δηλαδή τη ζέστη την αντέχουνε? Πάντα στο νερό θέλουν. Θέλουν πάντα νερό. Είναι υδρόβιο ζώο. Γι' αυτό και εξαφανιστήκαν όλοι οι υγρότοποι, ξεχρυσωθήκανε, δοθήκανε σε καλλιέργειες και αναγκαστικά ο καθένας πούλησε τα βουβάλια και έκανε κάποιες άλλες δουλειές. Τα κέρατά τους τα εκμεταλλεύεστε? Τα κέρατα δεν τα εκμεταλλεύομαστε, αλλά τώρα τελευταία άρχισαν να τα ζητάνε και να τα φτιάνουν γλίτσες. Και πρόσφατα έδωσε σε κάποιο φίλο μου, έκανε ένα για αυτόν και ένα για μένα. Εννοείται την κορυφή της γλίτσας. Την κορυφή του κέρατου, όχι ολόκληρη. Ναι. Έχει κάποιο γέμισμα στην κορυφή και εκεί γίνεται εκμετάλλευση. Τσακώνονται? Όχι, συμφιλίων. Και κυρίως όταν έχουν ερωτικές συνομιλίες. Ναι, θα ήθελα να πω αυτό. Όταν πρόκειται για ερωτικές σχέσεις, όπως είπατε, τότε δηλαδή θανατώσιμα μαλώνουν τα αρσενικά. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Ακόνται μεταξύ τους, σαν τα ελάφια. Δηλαδή, κάνουν πολύ σκληρή μάχη μέχρι να αποκτήσει ο αρχηγός τη θηλυκιά. Αυτή που θέλει. Τη θηλυκιά, βεβαίως. Βεβαίως. Κατακτητές. Βεβαίως, κατακτείται. Μπορούμε να βρούμε βουβαλίσιο κρέας στα μεγάλα σούπερ μάρκετ? Στα μεγάλα σούπερ μάρκετ όχι. Τώρα, έχει εδώ 10 χρόνια που τα βουβάλια βέβαια δεν μπορούσαν να τα προωθήσουν σαν βουβάλια. Οι άμπροι μας τα παίρνανε για βουβάλια και τα πουλούσαν για μουσχάρι. Δηλαδή? Βεβαίως. Τα παίρνανε για βουβάλια από εμάς, ναι, από τον κάθε παραγωγό. Και εγώ νόμιζα ότι αγόραζα μουσχάρι. Στο εμπόριο, και στο εμπόριο δεν λέγανε ότι βουβάλια έχω, μουσχάρια. Έχει διαφορά το κρέας τους. Το κρέας δεν έχει διαφορά, αλλά ποιος το ξέρει τώρα. Προηγουμένως. Ναι. Το ξέρει, μήπως είναι πιο σκληρό, λέω. Πιο σκληρό, διότι βόσκει έξω. Πιο σκληρό, θέλει περισσότερο βράσιμο. Ναι. Αλλά πού να αντιληφθεί τώρα ο πελάτης ότι είναι βουβαλίσιο κρέας κλπ. Δηλαδή, κάναν μια εκμετάλλευση. Εδώ και 10 χρόνια καταναλώνεται στην περιοχή των Ομόσερων με έδρα την Κερκίνη και Λιβαδιά. Είναι δύο κρυοπολία με την βοήθεια τη δική μας και με τη θέληση τη δική τους. Τα βουβάλια της περιοχής καταναλώνται στο κρεοπωλείο και από το κρεοπωλείο ο κάθε επαγγελματίας μαγαζάτορας πάει, παίρνει και στο μαγαζί του μαγειρεύει και οι πελάτες πάνε και τρώνε. Πάντως δεν είναι επιθετικά με τον άνθρωπο, έτσι? Όχι, τα βλέπετε. Δηλαδή κάποια στιγμή όταν δεν ξέρει κάποιος,
λέει ότι είναι άγρια και λοιπά. Τα βλέπετε και εσείς ίδιοι ότι πολύ εύκολα συμφιλιώνται με τον άνθρωπο. Κέρδη έχετε από αυτή την επιχείρηση. Κέρδη. Το κράτος σας στηρίζει, για πείτε μας. Το κράτος το 1997 μπήκανε σε μία λίστα, δηλαδή διατηρητέο είδος μπήκε το βουβάλι και από το 1997 μας επιδοτούνε. Πέρα από την επιδότηση όμως κάνουμε και εμείς μεγάλο κόπο για να τα διατηρήσουμε. Εάν δεν προσπαθούμε και εμείς με την επιδότηση μόνο, δεν μπορεί δηλαδή να βασιζόμαστε στην επιδότηση και ο κόπος ο δικός μας είναι μεγάλος. Αρρώστιες παθαίνουν. Είναι σκληροτράχυλα που λένε. Επειδή η οικογένειά μου ήταν από μια μεγάλη κτηνοτροφική οικογένεια, ναι. Οικογένεια. Είχανε ο παππούς μου, ο μπαμπάς μου, είχανε πρόβατα, γελάδες και τα βουβάλια. Τα γουρούνια, μελίσια, τα πάντα. Και όταν, επειδή έζησα με τον παππού μου και με τον μπαμπά μου, συγχωρέθηκε τώρα, μου είπε, αν θέλεις να κρατήσεις ζώα, θα κρατήσεις τα βουβάλια. Λέγοντας ο ίδιος ότι είναι πιο σκληρό στις προσβολές της αρρώστιας και δεν θα έχεις πρόβλημα. Και έτσι, συγκρινόμενος με τα άλλα τα ζώα, το βουβάλι είναι σκληρότατο, αντεκτικό και είναι ένα ευλογημένο ζώο για μας. Πάντως χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχετε εσείς οι ρομαντικοί που δίνετε αυτά τα προϊόντα. Είναι κρίμα που δεν φτάνει μέχρι το πιάτο μας όμως σε εμάς στις μεγάλες πόλεις. Δεν φτάνουν γιατί είναι ο αριθμός λίγος. Είναι λίγο, ναι. Το 1900... πόσο έχει το κιλό το κρέας στο κασάπι? Στο κασάπι 6 με το κόκαλο και 8 δίχως κόκαλο. Οι τιμές είναι λογικές. Πολύ λογικές. Δηλαδή συγκρινόμενος δηλαδή, με άλλα κρέατα θα έπρεπε να είναι πιο ακριβό. Αλλά επειδή οι έμποροι μας εκμεταλλευόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια, αποφασίσαμε και εμείς με μια λογική τομή να τα δίνουμε στους κρυοπόλητες, οπότε και οι κρυοπόλητες να μπορούν να τα δίνουν. Και το βούτυρο? Το βούτυρο δεν βγάζουμε μεγάλη ποσότητα βούτυρο. Το βούτυρο καταναλώνεται εδώ γύρω. Όλα εδώ γύρω. Όλα δηλαδή εδώ γύρω. Το έχετε μονοφαγάδες είσαστε. Μα μονοφαγάδες όχι, δεν μπορούμε να προωθήσουμε γιατί ο αριθμός είναι λίγος. Αλλά επεκτάνεται, σιγά σιγά επεκτάνεται. Το πρόγραμμα της Ευρώπης, η νομοθεσία της Ευρώπης έδωσε το δικαίωμα να επεκταθούν τα βουβάλια. Το 1982 ήταν 300 μόλις βουβάλια. Και με το 1997, αφού μπήκαν σε μια αναγνώριση από την Ευρώπη, μπήκε στην διατήρηση πλέον το βουβάλι, σαν σπάνια φυλή, και άρχισε να επεκτάνεται. Και επεκτάνεται. Σιγά σιγά δηλαδή σε όλη την Ελλάδα θα υπάρχουν βουβάλια. Βέβαια θα υπάρχουν όχι μέσα στα βλήσιμα, στους υγροτόπους. Και πάντα εκεί που προωθώ στους υγροτόπους. Στις Πρέσπες, Ετώλα Καρνανία, στην Πρέβεζα. Έχω πουλήσει εγώ βουβάλια. Κύριε Τεντάφυλλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά και εγώ χάρηκα πολύ πολύ που ήρθατε και σας βλέπω στην τηλεόραση και σας χαίρομαι. Δηλαδή είμαι άνθρωπος της φύσης και όταν βλέπω τέτοια ρεπορτάζ σαν και εσάς είναι η ζωή μου. Και αν θα λείψουν από, από τα μάτια μου αυτά νομίζω ότι θα είμαι και εγώ χαμένος. Μηχανάκι έχετε τηλεμέτρησης. Στο τι? AGB μηχανάκι έχετε. Ξέρετε. Τι... Που μετράει τη θεματικότητα. Όχι, απλώς με τα μάτια εμείς βλέπουμε. Με τα μάτια. Με τα μάτια. Κάνας φίλος σας ξέρετε αν έχει μηχανή. Τίποτε, εμείς ασχολούμαστε με τα ζώα, με τα μάτια και λοιπά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εδώ στην περιοχή της Κυρκίνης, τώρα βέβαια τα έχω πει στο στούντιο, τα ξαναλέω και τώρα, είναι φημισμένη για τα λουκάνικα. Τιμού. Ωραία μου ακούγεται. Ωραία, αλλά πρέπει να μας φτιάξουν τα λουκάνικα, να δούμε και πώς τα φτιάχνουν. Τι κάνετε? Πολύ καλά. Είσαστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Τι ωραίες μυρωδιές είναι εδώ. Ο κύριος Μπόρας. Μια χαρά, πώς είστε? Γεια σας. Κάτσε, καταρχήν να βάλουμε τους κανόνες του παιχνιδιού. Θα μας δείξετε πόσα είδη λουκάνικων φτιάχνετε. Έχουμε τρία είδη λουκάνικα. Τρία είδη, τα οποία τι είναι? Τα χοιρινά τα λουκάνικα με μοσχάρι, έχουμε τα πρασολούκανα που είναι σκέτο χοιρινό και κομμάτια κρέας και έχουμε και το βουβαλίσιο το λουκάνικο που είναι με λίγο χοιρινό. Αυτό είναι το. Με λίγο χοιρινό και το άλλο είναι με βουβάλι. Ποιο θα μας δείξετε? Όποιο θέλετε εσείς. Λοιπόν, θα μας τα βγάλετε εδώ στον πάγκο σας παρακαλώ πολύ. Να τα βλέπουμε. Αυτό το λουκάνικο είναι το χοιρινό με λίγο μοσχάρι, πάντα κρέατα της περιοχής μας και παραγωγής μας. Είμαστε και παραγωγή. Μάλιστα. Πώς το λένε? Αυτό το λουκάνικο λέγεται λουκάνικο λιβαδιάς. Λουκάνικο λιβαδιάς. Το άλλο. Αυτό το λουκάνικο είναι το βουβαλίσιο το λουκάνικο. Το βουβαλίσιο. Το βουβαλίσιο το λουκάνικο. Έχει μέσα βουβάλι. Έχει 80% βουβάλι και 20% χοιρινό για να γίνεται λίγο πιο μαλακό.
Είναι πιο λιπαρό. Η ιδιότητα είναι πιο στεγνό σαν κρέας. Μάλιστα. Και το άλλο. Το άλλο το λουκάνικο είναι το σκέτο χοιρινό με κομμάτια κρέας και με πράσο. Αυτό το λουκάνικο. Κομμάτια κρέας και πράσο. Ναι. Ενδιαφέρον όλες, ακούγεται. Όλες αυτές οι συνταγές είναι τοπικές συνταγές. Μάλιστα. Ίσως να μην τις συναντήσετε κι άλλο. Αυτές πάνε με το κιλό ή με το μέτρο. Με το κιλό. Δεν πάει πίσω. Ξέρω εγώ, με το συμπάθειο, με το μέτρο. Με το κιλό. Όχι, ωραία. Δηλαδή, πόσο έχει το κιλό, έχει το ίδιο. Το λουκάνικο το Βαλίσιο είναι λίγο πιο ακριβό από τα άλλα τα λουκάνικα. Πόσο έχει το Βουβαλίσιο. 6 ευρώ έχει το Βαλίσιο, 5 ευρώ έχουν τα χοιρινά. Μάλιστα. Τώρα μπορούμε να δούμε πώς το φτιάχνετε. Ναι, βεβαίως. Έχουμε τη μηχανή εδώ, μπορώ να σας βάλω το κύμα και να σας δείξω πώς γίνεται. Λοιπόν, θα έρθουμε τώρα από τη μέσα πλευρά μας μαζί με την ΚΑΜ. Ναι, από εδώ αν είστε ακόμη καλύτερα, γιατί θα βάλω τη μηχανή κάπως εδώ. Θα κάτσει συνεπώς. Α, θα τη βάλετε τη μηχανή εδώ. Μισό λεπτό να τακτοποιηθούμε. Θα τακτοποιηθούμε. Ωραία. Πού είναι ο αδερφός σας, να μας μιλάει. Πώς πάει η δουλειά. Ωραία, πολύ ωραία. Τα προϊόντα τα δίνετε μόνο εδώ στο μαγαζί σας ή τα δίνετε και χοντρική κάπου αλλού. Στο μαγαζί μας, όπως τώρα στο μαγαζί μας και σε πελάτες που έρχονται από όλη την Ελλάδα για να βρουν αυτά τα προϊόντα γιατί είναι μοναδικά. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο. Το λουκάνικο του Βαλίσου είναι μοναδικό στην Ελλάδα. Έχουμε προτάσεις από πολλά μαγαζιά να δώσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή λόγω ότι υπάρχει μια ποσότητα που είναι συγκεκριμένη, δεν μπορούμε να δώσουμε σε μαγαζιά, αλλά δίνουμε σε πελάτες. Εξυπηρετείτε μόνο η περιοχή σας, δηλαδή. Περιοχή και σε πελάτες και επισκέπτες που έρχονται στην περιοχή μας. Εδώ βλέπω ένα κυμά να βγει. Γιατί κυμάς είναι αυτός. Είναι ο Βουβαλίσιος ο κυμάς. Ο Βουβαλίσιος. Ο Βουβαλίσιος ο κυμάς. Ο οποίος είναι έτοιμος. Είναι έτοιμο με μπαχαρικά, έτοιμο για να γίνει λουκάνικο. Μάλιστα. Δηλαδή έχετε αλέσει. Τι βάζετε συνήθως μέσα, αλάτι, πιπέρι. Έχει αλάτι, πιπέρι, ρίγανη. Αυτά τα κλασικά μπαχαρικά που βάζουμε. Δεν υπάρχουν συντηρητικά. Συντηρητικό θα θεωρήσουμε το αλάτι. Για να διατηρείται. Πόσο καιρό διατηρείται στο ψυγείο ένα λουκάνικο. Στο ψυγείο πάνω από μία εβδομάδα δεν διατηρείται γιατί δεν έχει συντηρητικά. Το λουκάνικο, ε. Όχι. Συνεπώς το αγοράζει και το τρως κατευθείαν. Πρέπει να το φας κατευθείαν. Και το τρως στο τηγάνι ή το βάζει στην πιστολιά. Το καλύτερο είναι στο κάρβουνο. Στο τηγάνι, όπως όλα τα λουκάνικα, το καλύτερό του είναι στα. Τι αντεράκι βάζετε. Αντεράκι είναι χοιρινό φυσικό έντερο. Μην σου βγάλει και το έντερο λίγο. Δηλαδή τώρα σε τι ποσότητες εσείς εδώ πέρα. Συμβαδίζουμε σε ποσότητες σύμφωνα με την πρώτη ύλη που έχουμε. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε την ημέρα 100 κιλά, 150 κιλά. Ανά το εντεράκι, το έχετε. Αυτό είναι το εντεράκι. Είναι το φυσικό, το έντερο, το χοιρινό. Το οποίο... καθαρίζεται αυτό, βγάζουμε το αλάτι, οτιδήποτε και μετά το γεμίζουμε. Αφήστε το κάτω εδώ για να δούμε την επεξεργασία πώς θα γίνει. Ωραία. Λοιπόν, τι κάνουμε ακριβώς. Εξηγήστε μας. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι, ανοίγουμε τη μηχανή. Μισό λεπτό λίγο να μην σας λερώσω. Ναι. Βάζουμε το κυμά μέσα. Στη μηχανή. Θα βοηθήσω να κρατήσω λίγο το ταψί. Εντάξει, να μην λερωθείτε. Ωραία. Τοποθετούμε το κυμά μέσα. Αυτό θέλει μια διαδικασία. Ο κυμάς γίνεται από την προηγούμενη. Μένει μια νύχτα στο ψυγείο. Τραβάνε τα μπαχαρικά και την επομένη. Αφού καθίσει μια νύχτα, την επομένη το βάζουμε στη μηχανή και το κάνουμε λουκάνικο. Μάλιστα. Είναι η σωστή προεργασία που πρέπει να γίνει. Και αφού γεμίσει αυτό. Μετά η επόμενη δουλειά μας είναι να βάλουμε το έντερο. Άντε να βρεις την άκρη, βελόνα. Άντε να βρεις να την περάσει κλωστή στη βελόνα, ε. Λοιπόν, θα τη βρούμε. Ωραία, τη βρήκαμε. Ωραία. Α, μια χαρά. Γεμίζουμε το έντερο. Πρώτα πρέπει να βρέχουμε λίγο το χέρι. Α, το περνάτε όλο το έντερο όλο μέσα. Όλο το έντερο περνάει μέσα. Όπως είναι έτσι, αφού βραχεί πρώτα, τώρα είναι πιο εύκολα. Περνάει. Ψιλομπελαλίδικη δουλειά, ε. Είναι ψιλομπελαλίδικη. Αλλά όπως όλα τα τοπικά προϊόντα έχουν πολλή δουλειά, χειρονακτική δουλειά. Πόσα λουκάνικα φτιάχνετε την ημέρα. Την ημέρα μπορεί να φτιάξουμε και 100 κιλά και 150 κιλά την ημέρα και απευθυνόμαστε περισσότερο στη λιανική. Σε πελάτες που θέλουν κάτι το πολύ καλό να φάνε, κάτι το τοπικό, το παραδοσιακό. Δεν μας ενδιαφέρει η ποσότητα, μας ενδιαφέρει η ποιότητα των προϊόντων, γι' αυτό δεν πάμε και σε μεγαλύτερες ποσότητες. Μετά τα βουβάλια, αν έχετε δει, είναι συγκεκριμένα στην περιοχή. Δεν υπάρχουν. Είδαμε τον κύριο Τριαντάφυλλο. Ο κύριος Τριαντάφυλλος έχει το μεγαλύτερο κοπάδι βουβαλιών. Υπάρχουν πάνω από 1000 ζώα στην περιοχή μας. Και όλα αυτά. Δύσκολο μου φαίνεται. Ναι, ναι. Πόσα μέτρα θα περάσετε εκεί. Θα δούμε τώρα, θα βάλουμε το έντερο. Και... Δηλαδή, όσο πάει το έντερο. Όσο, όχι, όχι, τώρα λίγο θα βγάλουμε. Λίγο να το κόψουμε. Ένα μαχαιράκι. Δεν μπορείτε. Να σας το βγάλω τώρα για να δείτε πώς γίνει. Ναι, ναι, όχι, θέλω να πω ότι αν υπάρχει περίπτωση να σπάσει, να κοπεί όχι, το έντερο. Εντάξει, τώρα όχι, εντάξει. Είναι χοντρό. Το δένετε στην άκρη. Όχι, όχι, δεν το δένουμε. Για κάντε. Τώρα, μισό λεπτό, έτσι. Α, είναι ποδοκίνητο. Ναι, ναι. Με ρεύμα. Ναι, ανεβαίνει πάνω τώρα και μας, θα ανεβεί. Δεν ακούγεται κάτι όμως. Δεν χρειάζεται να ακουστεί κάτι. Αυτό, δεν σε ξέρω. Αυτό είναι.
Αυτό έφτασε πάνω του όπως είναι. Το πιάνουμε εδώ στην άκρη, το πιέζουμε. Θέλει τσιμούχα όμως, γίνει από το πλάι. Θέλει λίγο, εντάξει. Σέρβις. Σέρβις, εντάξει. Και αυτό το πράγμα όπως είναι βγαίνει το λουκάνι. Έτσι. Εντάξει, αυτό είναι ένα κομμάτι που βγάλαμε. Τώρα αφού κάνουμε αυτό το κομμάτι, πιάνουμε τις άκρες, τοποθετούμε και βγάζουμε πάλι, βάζουμε καινούριο έντρο και ξαναγεμίζουμε. Πόσες ημέρες το αφήνετε να στεγνώσει, γιατί αυτό πρέπει να στεγνώσετε το λουκάνικο. Μία μέρα να στεγνώσει, όχι περισσότερο, γιατί σας είπα, δεν διατηρείται πολύ καιρό αυτό το λουκάνικο, δεν έχει συντηρητικά. Μία μέρα μέσα εδώ στο μαγαζί θέλει ήλιο. Όχι, όχι ήλιο, όπως είναι θέλει στο μαγαζί. Σε μία θερμοκρασία να είναι κάπως ξερό το κλίμα, να μην έχει υγρασία, ας πούμε, η ατμόσφαιρα, για να διατηρηθεί περισσότερες μέρες. Τι τιμή έχει το κιλό? Σας είχα πει 6 ευρώ το κιλό. Συγγνώμη. Αλλά εσύ έβλεπες το λουκάνικο και κοίταγες το... Όχι, εντάξει, ναι. Το προσπέρασα λίγο. Ναι, το κατάλαβα, ναι. Πώς? Είναι διαδικασία, το γεμίζουμε, ξανά βγάζουμε, το γεμίζουμε, ξανά βγάζουμε. Κατάλαβα. Εντάξει. Λοιπόν, βλέπω ότι έχετε και κάποια συσκευασία εδώ πέρα. Είναι καβουρμάς βουβαλίσιος. Διότι όταν λέτε καβουρμάς βοβαλίσιος... Ό,τι και να σας πω, δεν θα καταλάβετε αν θα σας δώσω να δοκιμάσετε λιγάκι. Μισό λεπτό λιγάκι. Παρακαλώ. Αν δεν δοκιμάσετε δεν μπορώ να σας πω οτιδήποτε. Α, ναι. Πάλι. Δοκιμάστε ένα κομμάτι. Αυτό καλό είναι που πήρα. Πολύ καλό. Εντάξει είναι. Ναι. Θέλει και το παχάκι εδώ πάνω. Έχει λίγο παχάκι χοιρινό. Παγωμένο, είναι, τρώγεται. Είναι εξαιρετικό. Αυτό το συγκεκριμένο προϊόν, ο καβουρμάς σουβαλίσιος, το δίνουμε σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν επιτρέπετε να πούμε το όνομά του. Σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί. Το πείτε, ναι, σε ποιο? Στο Σύνταγμα στη Μεσογεία. Μεσογεία λέει. Νίκης Σύνταγμα 51. Νίκης 51, στη Μόνο Μεσογεία. Σε ένα μαγαζί. Ωραία. Είναι επιλεγμένο μαγαζί. Και πώς το τρώμε αυτό? Αυτό το... Εκτός από το να το παίρνουμε μια οτοκλειφίδα και να το μασάμε. Αυτό τρώγεται έτσι. Και δεύτερο. Θέλει και τσιπουράκι. Θέλει και τσιπουράκι. Πού το τσιπουράκι? Έχουμε τσίπουρο. Λοιπόν. Και όπως μετά γίνεται, με αυγά γίνεται. Με αυγά μπορούμε να το κάνουμε στο τηγάνι. Μετά μπορεί να γίνει μέσα σε πύλινο με φέτα τυρί. Εμείς το λέμε μπουγιουρντί εδώ πέρα, δεν ξέρω πώς το λένε σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Μπουγιουρντί. Εγώ ξέρω μπουγιουρντί το λογαριασμό. Φέρε με τον μπουγιουρντί σου, λέει, να έρθει ο λογαριασμός. Ναι. Και έτσι γίνεται αυτό σε μπουγιουρντί. Και μετά μπορεί να γίνει και με, σε άλλους τρόπους όταν μαγειρεύουμε κάποια φαγητά, όπως είναι τα φασολάκια, οι μπάμιες. Οι πατάτες φούρνου, μπορεί να βάλουμε ένα κομμάτι κρέας για να δώσει γεύση σε όλο το φαγητό. Αυτό είναι. Κοιτάζω και τιμή κιλού 11 ευρώ. 11 ευρώ, ναι. Αυτό πόσο είναι τώρα, πόσα γραμμάρια είναι? Είναι αυτό στα 240 γραμμάρια. 2 ευρώ και 64. Λέμε. Κοιτάξτε, για να βγει ένα προϊόν στο 1 κιλό έχει 50% φύρα. 50%? Γιατί φύρα. Τόσο πολύ? Γιατί αφού βραστεί αυτό για πολλές ώρες, βγάζει οτιδήποτε λίπος, το πετάμε όλο το λίπος και οτιδήποτε. Δεν άλλο... αξιοποιείται αυτό το λίπος? Όχι. Σε κάτι άλλο? Όχι, σε τίποτα. Πετιέται. Από ποιο μέρος του βουβαλιού είναι? Ως συνήθως και στα λουκάνικα και στον καβουρμά, τα κομμάτια προσωπούν τα μαλακά μόρια του ζώου. Δηλαδή, όπως είναι τα πλευρά, όπως είναι η σπάλα, όπως είναι η ελιά, κάποια κομμάτια χωρίς κόκκολα, αλλά όσο επιτοπλίσω τα πιο μαλακά κομμάτια. Δοκίμασε. Σας άρεσε? Δοκίμασε. Είναι πικάντικο. Είναι εξαιρετικό. Έχουμε καθημερινά τηλέφωνα από όλη την Ελλάδα για να συνεργαστούμε με αυτό το προϊόν, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ποσότητα σε βουβάλια για να μπορέσουμε να βγάλουμε μια αλφα ποσότητα και να δώσουμε σε κάποια καταστήματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έτσι μας είπατε μυστικά πράγματα δικά σας. Δεν αμφιβάλλω. Ωραίο είναι πάντως. Καβουρμάς βουβαλίσιος. Ωραίος και ωραίος σαν τίτλος, έτσι. Μάλιστα. Εδώ, βουβαλονοστιμίες. Όλα αυτά είναι κάποια από τα προϊόντα μας που γίνονται με βουβάλι. Αυτά είναι τα ζώα, τα βουβάλια. Να ρωτήσω, αυτά τα λουκάνικα μπορούμε να τα κάνουμε με σάλτσα ντομάτα ή κάτι που να τα κόψουμε κομματάκια? Ναι, βέβαια, και έτσι γίνεται. Ξέρετε τι εννοώ, έτσι. Και έτσι γίνεται. Αλλά με αυγά στη φασολάδα. Με αυγά στη φασολάδα. Στο τηγάνι όμως γίνεται πιο βαρύ το λουκάνικο. Το καλύτερο είναι στο κάρβουνο για να καταλάβετε τη γεύση. Απλά και μόνο έτσι ρώτησα για να έχουμε ιδέες και ποικιλία. Και για να μην σας προσβάλλω, μπορώ να πάρω και ένα ακόμα κομματάκι. Ένα κομματάκι. Πολύ ωραία γεύση έχει, ομολογώ. Ομολογώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε σε έκθεση αυτή την εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη στην Αγρότια. Κάναμε προβολή το προϊόν και βρήκαμε τον πελά μας. Όχι ότι μας τελείωσε ο καβουρμάς, μας τελείωσαν οι κάρτες, μας τελείωσαν τα φυλάδια και σου λέω: παιδιά, σταματάω. Δεν μπορώ, δεν έχω ποσότητα. Σταματήστε να μου ζητάτε προϊόντα. Να λοιπόν όμως που οι νέοι άνθρωποι στην περιφέρεια δεν χρειάζεται να είναι μόνο αγρότες. Μπορούν να κάνουν και άλλα πράγματα. Ο Τριαντάφυλλος με τα βουβάλια του. Εδώ ο Μπόρας, τα δύο αδέλφια
με τις βουβαλονοστιμιές. Είμαστε οικογενειακή επιχείρηση. Μάλιστα. Και πάμε πολύ καλά και θα πάμε ακόμη καλύτερα. Εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι ατομική επιχείρηση. Α, να. Θα μας πάει ο κύριος μέχρι τα καπί. Τι κάνετε. Πολύ καλά, πολύ καλά. Μια χαρά. Για πάμε να δούμε την παρέα σας μέσα. Να πάμε. Να δούμε πώς το βερνάτε εδώ. Μια χαρά. Α, εδώ έχουμε το καπί μας και παίζουμε κανένα χαρτάκι. Συζητάμε καμιά φορά. Πόσοι είσαστε εδώ? Είμαστε πολλά άτομα. Είμαστε γραμμένα μέλη καμιά πάνω από 400. Πάνω από 400. Μεγάλη παρέα είστε. Μεγάλη παρέα. Αλλά εδώ στο καπί. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Είστε καλά? Καλησπέρα σας. Όλα καλά? Γεια σας. Καλή σας βρήκαμε. Βρήκατε εδώ. Περνούσαμε. Είδαμε φως και πήκαμε. Το εννοώ. Τι κάνετε? Πώς πάει? Τι κάνετε? Καλά, μπράβο. Γεια σας. Γεια σου. Καλησπέρα. Καλά εμείς, εσύ. Χάσατε τον δρόμο? Όχι, δεν χάσαμε τον δρόμο. Μπερδέψατε τον δρόμο? Όχι, τι κάνετε, καλά? Σώρισες. Κάνουμε καλά. Τι γίνεται, καλωσόρισες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Πού είστε, άνθρωπέ μας? Μια χαρά. Καλωσορίσατε. Περνούσαμε, είχαμε πάει στον Αγιώργη τον θαυματουργό και περνώντας, τον πιστεύετε τον Αγιώργη? Πάρα πολύ. Είδαμε τον κύριο Φώτη εκεί, την κυρία Αναστασία. Εκείνος περνάει ωραία εκεί. Έτσι είναι. Βέβαια. Ναι, αλλά δύο λεπτά να πάω εδώ που παίζουν το ταβλάκι. Τι κάνετε? Λοιπόν, ποιος από τους δύο παίζει? Και οι δύο παίζουμε. Ωραία, παίζουμε. Είμαστε τεχνίτες και οι δύο. Δύο λεπτά. Εγώ εδώ, διαιτητής. Πείτε μου ποιος είναι ο Ζαράκιας από τους δυο τους. Ζαράκιας, ε. Ζαράκιας. Όχι, τεχνίτης. Να τη δούμε. Τι, να δούμε λίγο τέχνη. Για να δούμε. Κοίταξε μια ζαριά. Για ζάρι. Έξι ένα. Και ο Άσος. Αυτό θέλαμε. Ναι. Να μην μας πιάσει την εξάρα, Έξι-πέντε. Πέντε. Μας το πήρε Μάρς. Για να μιλήσουμε τώρα. Σας αναστάτωσα. Συγγνώμη που σας αναστάτωσα. Χαρά μας που ήρθατε. Ήρθατε λίγο αργά. Το ξέρω. Να πηγαίναμε στο λιμάνι, να βλέπατε τι κάναμε εκεί, ένα ωραίο πράγμα, και μας το κλείσανε. Έχουμε κάνει μια καφετέρια. Λοιπόν, εκείνο εκεί, λόγω επειδή βγήκε, λέει, το δημοσίο το μέρος, ενώ ήταν της κοινότητας αυτής εδώ, αλλά επειδή έγινε το προστατευτικό ανάγχωμα της λίμνης, λοιπόν, έμεινε μέσα στη λίμνη, αλλά είχε γίνει ένα λιμάνι για τους ψαράδες. Εκεί βέβαια κάναμε και ένα λιμανάκι, το διαμορφώσαμε, το κάναμε και τελικά, να πούμε, μας το κλείσανε, λέει, όχι, δεν ανήκει στο Δήμο, αλλά ανήκει στην... Πηγαίνετε και ψαρεύετε εσείς εκεί? Ναι, και ανοίγει με τα καλάμια μας. Και με τα καλάμια μας. Αλλά εκτός εδώ έγινε ένα τουριστικό, το οποίο έρχονται διάφορα λεωφορεία και βάζουν εκεί, βλέπουν τη λίμνη, έχει καλή θέα και είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτό είναι συνεπώς θέμα νομάρχη. Για λόγια, το λιμάνι έκλεισε. Νομάρχη και κυβερνήσεως. Πολύ ωραία τρόπος του λέει. Στις ειδήσεις τι? Με βλέπατε, τώρα με το πρέπει που τρέχω, το ξέρω. Τώρα, εγώ θέλω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ρωτήσω. Να ρωτήσω δύο λεπτά. Πώς είναι για το συνταξιούχο, εάν βγαίνει δηλαδή, οικονομικά, αν βγαίνει η ζωή σε ένα χωριό όπως είναι εδώ, η Κερκίνη? Βάλαμε τα δύσκολα τώρα. Εντάξει, στο χωριό τι βολεύουμε, εντάξει. Γιατί είναι δύσκολα? Παίρνω 217. Ευρώ. Ευρώ. Λέμε, σαν χωριό, περνάμε. Γιατί περνάμε? Γιατί ερχόμαστε στο καπί εδώ, τρεις καφέδες, ένα ευρώ. Θεσσαλονίκη δεν μπορεί, γιατί είναι 1,5 ευρώ το καφές. Έτσι κάπως περνάμε. Οικονομικά είναι τα ψάρια. Κάπως βολευόμαστε, αλλά όχι και καλά. Όχι καλή ζωή. Πώς, δύσκολα περνάμε. Το οικονομικό είναι πολύ, πώς το λένε, αδύνατο. Για την Κυργή μου να είμαστε. Στη σύνταξή σας επάνω, τι αύξηση είδατε?
Πόσο? 17 τώρα πρόσφατα. Δεν πήραμε ούτε μία. Δεν πήραμε ούτε μία ευρώ. 17 ευρώ. Τάξανε, δεν πήραμε ούτε μία. Δεν πήρατε εσείς. Δεν πήραμε. Τα πέρα δεν δώσαμε. Δεν δώσαμε. Δεν κάναμε δρομικά. Ένας. 17 ευρώ μπήκαν. Δεν τα πήραμε ακόμα. Σταμάτα. Μπήκαν. Τα πούνε. Τώρα δεν μας δώσανε. Μας δώσαν καύσιμα. Για το πετρέλαιο. Χρήμα, ναι. Εδώ σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα δεν το δίνουμε. Ούτε άδειξη έχουμε για τη σύνταξή μας με 240 ευρώ πλήρωνα. Μας υποσχεθήκανε ότι θα μας δώσουν. Καμία, μόνο υποσχεθήκανε. Υποσχεθήκανε ότι θα μας δώσουν κάποια αύξηση. Για αυτούς υπάρχει, για μας δεν είναι. Μέχρι τότε τι κάνουμε. Ναι. Εμείς κάνουμε την αλλαγή, κάνουμε την αλλαγή για αυτόν τον σκοπό. Θα δώσουν ένα 7%. Για να μας δώσουν την αύξηση, δεν μας τη δίνουν. Συμφωνία με αυτούς πόσο θα ζήσουμε. Περιμένουμε μέχρι το 2018-28. Εσείς τη σύνταξη παίρνετε. 246. Πού να τα κολλήσω, Γαουγά. Έχω πληρώσει την άμα. Ο κύριος παίρνει λιγότερα. Γαουγά παίρνει. Δεν πλέρωσα. Εγώ παίρνω 217. Στην τράπεζα. Και τώρα στα εγγόνια και για μένα κρατάω για το θάνατο. Να θάψω και αυτούς που μας τάζουνε. Να θάψω και αυτούς. Γι' αυτό κρατάω ρεζέρβα. Όμως όπου και να πηγαίνω, ακούω γκρίνιες, ακούω ζόρια. Χαίρομαι να ακούω. Όλα καλά είναι, ο κόσμος λίγο πολύ τη βγάζει. Αλλά έχουμε προβλήματα πολλά εδώ στο χωριό μας, που είναι ότι δεν μπορούμε να βγούμε έξω από τα σπίτια μας. Αν ερχόσουν μπροστά από δύο μέρες, δεν μπορούσαμε να βγούμε. Μας έχουν εντάξει να έρθουν εδώ, έχουμε κάτι αποστραγγιστικά κανάλια. Οι ονομάρχες έγκριναν 70.000 ευρώ να τα πάρει ο Δήμος για να κάνει αυτά τα κανάλια. Και ακόμα να μας τα κάνουν. Έχει 6 μήνες, 7 μήνες που λένε θα τα κάνουμε. Θα τα κάνουμε και δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στα σπίτια μας. Το καταλαβαίνετε. Μέσα στα σπίτια μας δεν μπορούμε, μέσα στα αυλές μας να μπούμε. Τώρα με τις βροχές και με τα χιόνια είχαμε καταντήσει, δηλαδή οι περισσότεροι θέλαν βάρκα έξω από το σπίτι για να μπούμε. Ήταν πολύ ήπια, είναι πολύ ήπιος ο χειμώνας και πάνε σιγά σιγά γινόταν. Τι ήπιος, κυρία μου, δεν είναι ότι παρέλεσε. Μα παρέλεσε η Αθήνα, ναι, με 15 πόντους χιόνι, ναι, δεν το βλέπατε. Αλλά εμείς για εμάς είναι ήπια. Αλλά κάποια κίνηση. Όλη η παραγωγή μας ήταν. Ερχόταν κόσμος πολύ, 14 λεωφορεία, 18 λεωφορεία, για να μην έχουν να πιούν ένα καφέ. Γιατί αυτό να γίνεται και να πηγαίνει ο κόσμος στο Πετρίτσι να τρώνε, στα άνω πορεία, στα κάτω πορεία. Τι πράγμα είναι, η Κυρκίνη πάσχει. 12 στρέμματα έχω. Αυτά είναι τα χωράφια μου. Πώς να ζήσω. Για γιουργούς θα πάμε τζάμπα κι εμείς. Για γιουργούς δεν έχουμε τίποτα, ούτε χωράφια, τίποτα. Με 5 στρέμματα, 10 στρέμματα, χωράφια. Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Σε σιγά σιγά. Τώρα δεν γίνονται όλα μαζί. Τι είναι, σταματήσατε το τάβλι εκεί. Τι σας πήρε. Ακούτε. Τώρα μέσα σκοτάδι. Έχει φώτα. Έχει λάμπες φώτα. Μια χαρά είμαστε. Εσείς πώς πάτε. Εγώ καλά είμαι. 80 χρόνων είμαι. 40 είμαι. Γι' αυτό ενδιαφέρομαι για το λιμάνι, ενδιαφέρομαι για τον τόπο του χωριού. Κάναμε ένα ωραίο πράγμα. Δεν μας το πόρα χουράνε. Μας τα αποκλείουν όλο. Λέει η Καβάλα διοικά. Τι αυτοδιοίκηση έχουμε όταν διοικά η Καβάλα το δικό μας τον τόπο εδώ πέρα. Θέλω μια βοήθεια. Τι είπατε? Να το μελετήσω, λέει. Η 10, ένα ποτήρι όρεξη, η 2 υγεία, η 3 χαρά, το 5 παρεξήγηση. Πώς? Το πέμπτο παρεξήγηση, το έκτο δυσαρία, το έβδομο συμπλοκή, το όγδοο αστυνομία, το ένατο εισαγγελία και το δέκατο φυλακή. Πείτε μου, πόσες φορές έχετε φτάσει στο δέκατο ποτήρι? Καμιά φορά. Εδώ ούζο δεν πουλάμε. Το βλέπουμε. Δεν πίνετε κρασάκι, μπορεί να πίνετε τσιπουράκι. Κάτι άλλο πίνετε. Εδώ δεν πίνετε. Εδώ δεν πίνουμε. Βρήκαμε τσιπουράκι. Α, παράνομες σκάβες. Για να ξανάρθει. Α, εντάξει. Όχι, θα χαλάσει η προξενιά αν πήγαινε έτσι. Δεν μπορεί. Α, το είχε μέσα στο μπουφάνου, Άννο. Να το. Όχι, όχι δώρο, όχι. Θα το πάρει μαζί σου δώρο. Δώρο, θα το πάρει μαζί σου. Θα θυμώσει μαζί σου. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Να συγκινείτε. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.